φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νιώθω ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη να βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας ως ο μόνος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ως ο μόνος Έλληνας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτά τα 5 χρόνια, μαζί με τους άλλους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε στενή συνεργασία με το κόμμα μας, σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό μας τον Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό επιτελείο μας με επικεφαλή τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, δώσαμε σκληρούς αγώνες και σε μια Ευρώπη που πάει προς τα ακροδεξιά και που κυριαρχούν οι νεοφιλελεύθερες απόψεις, η μικρή Ελλάδα με μια αριστερή κυβέρνηση και με το μόνο αριστερό πρωθυπουργό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να δώσει και να κερδίσει μια μάχη αξιοπρέπειας. Παραλάβαμε μια Ελλάδα με ανεργία 27% και τώρα είναι 18%. Μια Ελλάδα με ύφεση μεγαλύτερη και από αυτή που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τώρα έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Μέσα στα μνημόνια καταφέραμε και μοιράσαμε κοινωνικό μέρισμα και το 16 και το 17 και καθιερώσαμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και μέσα στους πρώτους μήνες από την έξοδο από τα μνημόνια καταφέραμε και άλλα πράγματα. Την ακύρωση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων, την υλοποίηση μιας σοβαρής ελάφρυνσης του χρέους, την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Και έχουμε δρομολογήσει και την πρόωρη εξόφληση του ακριβού δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά τα 5 χρόνια σπάσαμε την απομόνωση. Δημιουργήσαμε ρίσματα, δημιουργήσαμε συμμαχίες. Η προοδευτική συμμαχία που οικοδομούμε τώρα στην Ελλάδα βήμα-βήμα με αναπτυσσόμενη δυναμική ξεκίνησε εδώ και 3,5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από εκείνο το θριαμβευτικό 62% στο δημοψήφισμα και ζήτησε λύση αξιοπρέπειας εντός ευρώ για την Ελλάδα και τους Έλληνες, που να μας επιτρέψει να βγάλουμε τη θηλιά του μνημονίου από το λαιμό μας και να πάψει η χώρα μας να είναι κλωτσοσκούφι του κάθε Σόιμπλε, θυμόσαστε ότι το μισό Ευρωκοινοβούλιο τον αποδοκίμαζε, αλλά το άλλο μισό κοινοβούλιο χειροκροτούσε τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η προοδευτική συμμαχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το βήμα να προχωρήσουμε την προοδευτική συμμαχία και στην Ελλάδα. Και έχουμε μπροστά μας μια αναμέτρηση εναντίον του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε. Το στίχημά μας στις ευρωεκλογές της 26 Μαΐου δεν είναι ένα διαχειρίσιμο αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς να διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις που μιλούν για τάχατες μεγάλη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι να κερδίσουμε την πρωτιά, είναι να νικήσουμε, είναι να επιβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 5 χρόνια. Ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει στις δημοσκοπήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ με την προοδευτική συμμαχία κερδίζει στις εκλογές. Πάμε λοιπόν δυνατά για νίκη στις ευρωεκλογές ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά που στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας είναι 2-1, σαμπουάν και κοντίσιονερ μαζί. Πάμε να φτιάξουμε μια πλειοψηφία που θα ακυρώσει στο Ευρωκοινοβούλιο την επιλογή Βέμπερ και πάμε για ένα αποτέλεσμα που θα αποδειχθεί το σκαλοπάτι για μια νέα νίκη στις εκλογές της Εθνικές στο φθινόπωρο, για μια νέα τετραετία με πρωθυπουργό της χώρας τον Αλέξη Τσίπρα. Γεια σας και με την νίκη.
Η Ελλάδα έδωσε μεγάλες μάχες στην Ευρώπη της κρίσης. Έδειξε τη